Το αεροδρόμιο του Αμβούργου ανακοίνωσε την Δευτέρα 9 Οκτωβρίου την σταδιακή αποκατάσταση των πτήσεων, εισερχόμενων και εξερχόμενων, μετά την προσωρινή αναστολή που είχε επιβάλει ύστερα από αίτημα τη Ομοσπονδιακή Αστυνομία. Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα εκπρόσωποι του αεροδρομίου και της αστυνομίας δήλωσαν στο γερμανικό πρακτορείο DPA ότι το αεροδρόμιο έλαβε μέσω email απειλή επίθεση σε αεροπλάνο που προερχόταν από την Τεχεράνη. Στο αεροπλάνο, το οποίο προσγειώθηκε στο γερμανικό αεροδρόμιο γύρω στις 12 και 20 μετά μεσημβρία τοπική ώρα, επέβαιναν 198 επιβάτες και 16 μέλη του πληρώματος. Το αεροσκάφος απομονώθηκε σε ασφαλές σημείο, ενώ οι επιβάτες μεταφέρθηκαν σε ξεχωριστή πύλη για να ελεγχθούν εκείνοι και οι αποσκευέ τους. Η Ομοσπονδιακή Αστυνομία ανέπτυξε μεγάλο αριθμό ανδρών, καθώς θεώρησε ότι η απειλή ήταν σοβαρή. Επιποδός βρέθηκε και η πυροσβεστική υπηρεσία του αεροδρομίου.